άλλη μια εκπομπή, Πολιτεία Πύλη Πολιτών, είναι ξανά κοντά σας. Το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όλοι έχουμε παρατηρήσει, ταξιδεύοντας στην επικράτεια, όλες αυτές τις τεράστιες ανεμογεννήτριες και όχι μόνο, να ξεφυτρώνουν σε όλες τις περιοχές της πατρίδας μας. Και αυτό παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, όλο αυτό θα το συζητήσουμε με τον καλεσμένο μου, τον κύριο Μενεγή Νικόλαο, Γενικό Γραμματέα του Κεντρικού Οργανισμού Ελλήνων Συνέλευσης, αλλά και υποψήφιο βουλευτής των Νομού Αττικής. Κύριε Μενεγή, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Καλησπέρα κύριε Σουφλερέ, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές σας. Πόσο πίσω πρέπει να πάμε για να δούμε πότε ξεκίνησε όλο αυτό, κύριε Μενεγή, με τις ανανεώσιμες πηγές στην πατρίδα μας? Εγώ λέω να μείνουμε στο τώρα, να μην πάμε πίσω, γιατί όπως διαπιστώνετε κι εσείς ως παρουσιαστής, θα δείτε ότι υπάρχουν αντιδράσεις σήμερα μέσα στην τοπική κοινωνία για τις ανεμογεννήτριες. Για αν τελικά κέρδισε κάτι ο Έλληνας πολίτης από αυτές, βλέπουμε και μια ευαισθητοποίηση του Έλληνα πολίτη για το περιβάλλον, για τον τόπο του. Ενδεχομένως, εάν ήταν πρόβλημα για κάποιους Έλληνες πολίτες κατοίκους μιας περιοχής πολύ μακριότερα από το σπίτι του, τώρα που το πρόβλημα του έχει χτυπήσει την πόρτα και βλέπει στο δικό του τόπο να έρχονται να επενδύσουν ένα τέτοιο είδους πρόγραμμα, όπως είναι, όπως πολύ σωστά αναφερθήκατε, την κατασκευή ανεμογεννήτριων, δηλαδή εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τώρα βλέπουμε μια ευαισθητοποίηση και βλέπουμε μια αντίδραση και όχι μόνο σε μια τοπική κοινωνία. Ενδεικτικά αναφέρω ότι υπήρχαν πρόσφατα αντιδράσεις και υπάρχουν. Ξεκίνησαν μάλλον στην περιοχή της Μάνης, στην περιοχή της Κοζάνης και γενικότερα σε όλη την επικράτεια έχουμε δει δείγματα πια από τους Έλληνες πολίτες για μια τέτοιου είδους ευαισθητοποίηση. Θέλω να το απλώσουμε λίγο το θέμα. Δεν θέλω να μείνω καθαρά στο κομμάτι της ανεμογεννήτριας, ποιος είναι ο ρόλος της, τι ακριβώς κάνει, να αναλύσω σήμερα την ανεμογεννήτρια. Θέλω να μείνω ότι είναι ένα project, είναι ένα project στην ουσία που χρηματοδοτείται από εμάς, από το ελληνικό δημόσιο, για να εξυπηρετήσει στην ουσία τις ανάγκες του ελληνικού δημοσίου. Με δεδομένο ότι όταν αναφερόμαστε στο ελληνικό δημόσιο, μιλάμε για τους πολίτες. Όλοι εμείς, το σύνολό μας, είμαστε το ελληνικό δημόσιο. Για να είμαστε ξεκάθαροι απέναντι στους τηλεθεατές, δεν εννοούμε τη διοίκηση που έχουμε ορίσει εμείς για όλα τα επιμέρους θέματα τα οποία μας απασχολούν. Αλλά τώρα, αν θέλετε, μπορώ να ανατρέξω πίσω. Να δούμε ότι ναι, μεν τώρα υπάρχει μια αντίδραση για ένα project το οποίο φαίνεται, εμφανίζεται σε πάρα πολλές περιοχές, σε όλη την Ελλάδα θα πω, σε όλη την επικράτεια. Αλλά γυρνάμε το χρόνο πίσω και θα δούμε ότι ενδεχομένως η πρώτη ανεμογεννήτρια στην Ελλάδα να ήταν αυτή της Ιτίας της Κρήτης, μιας και ήταν και η μεγαλύτερη της Νοτιού Ευρώπης, και μιλάω για ένα έτος του 1993. Σήμερα έχουμε 2021. Άρα θέλω να μείνουμε στο γεγονός ότι είναι μία πλατφόρμα τεράστια, η οποία τώρα βλέπουμε, αν το θέλετε, τα αποτελέσματα, μάλλον τα αποτελέσματα μιας στρατηγικής που έχει χαραχτεί πολλά χρόνια πίσω, και όλα αυτά τα χρόνια στην ουσία δημιουργήθηκαν όλοι οι μηχανισμοί για να μπορέσουμε σήμερα εμείς να δούμε τα αποτελέσματα. Υπάρχει στρατηγική, λέτε λοιπόν? Βεβαίως και υπάρχει στρατηγική. Και την χρηματοδοτούμε εμείς οι πολίτες, όπως είπατε πριν, αυτή την στρατηγική? Δεν έχει άλλο χρήματα πάνω στον πλανήτη. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο άνθρωπος, ανεξαρτήτως που διαμένει, είτε τις χαρακτηρίσουμε ως κράτη, ως έθνη, μιας και αυτές οι λέξεις στην ουσία αποτυπώνουν στον Έλληνα πολίτη τι είναι η Ολλανδία, τι είναι η Γερμανία, τι είναι η Ελλάδα, με μια απόκληση από την πραγματικότητα, με δεδομένο ότι σήμερα έχουν μια εταιρική μορφή, αν το θέλετε, αλλά και όλες οι εταιρείες σήμερα που διαχειρίζονται δημόσια έργα είναι εταιρικές. Και θα δούμε πώς ακριβώς αυτό έχει δρομολογηθεί και συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Είχαμε αναφερθεί και σε παλαιότερες εκπομπές από το σταθμό σας για έργα τα οποία είχαν συμβεί στη χώρα μας, οδικού δικτύου, τα οποία, όπως αντιλαμβάνεσαι, ήταν μια συμφωνία που έγινε μεταξύ μιας
ιδιωτικής εταιρείας και του ελληνικού δημοσίου. Σωστά. Που στην ουσία το χρηματοδοτήσαμε πάλι εμείς. Είναι ακριβώς το ίδιο. Θέλω να εμφανίσω στοιχεία για να αρχίζει να αντιλαμβάνεται ένας πολίτης ότι όλα είναι μπροστά στα μάτια του. Μόνο που θα πρέπει να αντικρίσει πια την πραγματικότητα, να δει τι πραγματικά συμβαίνει γύρω του και να πάρει μια ξεκάθαρη θέση. Εγώ θα ρωτήσω σήμερα, γιατί να δημιουργήσουμε ανεμογεννήτριες, κύριε Σουφλέρε? Αυτό θα πρέπει να μας το απαντήσουν οι ίδιοι οι οποίοι λειτουργούν αυτή τη διαδικασία. Θέλω να πω, θέλω να πω. Είναι μια κατασκευή, ας πούμε, να εκμεταλλευτούμε τον αέρα. Δεν είναι καμιά υπερτεχνολογία τεράστια και δεν είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζαμε. Πραγματικά νιώθω ανόητος όταν έρχονται όλοι αυτοί η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα να μου προβάλλει το μεγάλο τεχνολογικό επίτευγμα σήμερα της ανθρωπότητας. Να εκμεταλλευτώ τον άνεμο. Που το κάνω από αρχής εμφάνισής μου πάνω στον πλανήτη. Άρα και πριν τη χρήση ενδεχομένως του πετρελαίου και όποια άλλη πηγή ενέργειας διαθέτει ο πλανήτης μου για εμένα τον ίδιο για να μπορώ να δημιουργήσω, υπάρχει και ο αέρας. Σωστά. Πάντα υπήρχε. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Και σήμερα δηλαδή ανακαλύψαμε τους ανεμιστήρες, που οι ανεμιστήρες παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι λίγο οξύμορο. Πάμε όμως να δούμε τους σκοπούς. Έχει τεράστια σημασία για τους σκοπούς. Καταρχήν να πω, είμαι το 83 γεννηθής. Από όταν σπούδασα στα σχολεία με τη διδακτέα ύλη που είχε ορίσει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, πάλι η διαδιοίκηση, με μάθανε ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Προσπάθησανε μάλλον να μου περάσουν ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στον πλανήτη και είναι αυτό του θερμοκηπίου. Εγώ από νεανική ηλικία, από το δημοτικό γυμνάσιο, δεν θα μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι στην ηλικία που είμαι τώρα, με αυτά που με είχαν βομβαρδίσει τότε, με όλες αυτές τις πληροφορίες, τα στοιχεία, τις αναφορές σε επιστήμες, σε μελέτες, σε όλους αυτούς τους μηχανισμούς, ότι θα μπορούσα να δω πάγο. Δηλαδή το ότι αυτή τη στιγμή μπορώ να δω πάγο, για μένα είναι τεράστιο το που συμβαίνει. Με όλα αυτά που μου είχαν πει τότε. Από τότε τελειώναν τα πετρέλαια. Ακόμα και σήμερα σας πληροφορώ, κύριε Σουφλερέ, στο αυτοκίνητό μου εγώ χρησιμοποιώ βενζίνη, πετρέλαιο. Άρα κάτι δεν πάει καλά. Και δεν είστε ο μόνος. Κάτι συμβαίνει. Ο σκοπός της συγκεκριμένης διαδικασίας για να πάμε στις πράσινες ενέργειες, όπως στην ουσία χαρακτηρίζονται σε ένα παγκόσμιο επίπεδο, είναι για να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Έτσι τουλάχιστον μας έχουν... Μας έχουν δείξει μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτού τουλάχιστον μας παπαγαλίζουν. Έτσι είναι. Άρα σε ένα πρόβλημα που υπάρχει. Πρώτα εμφανίζεται το πρόβλημα, πρώτα καλλιεργείται το πρόβλημα. Είναι μια τεχνική που μπορούμε να τη διαπιστώσουμε και στις μέρες μας. Είναι ένα τεράστιο θέμα και υγεία. Περιβάλλον και υγεία είναι ένα και το αυτό και δύο άνθρωπος. Άρα δεν μπορώ σήμερα να προσβάλλω, να διαλύω το περιβάλλον, ό,τι με περιβάλλει στην ουσία, που είναι ο χώρος που ήρθα να ζήσω και εμένα προσωπικά να με αφήνει αδιάφορο. Δεν μπορεί να συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Άρα σήμερα οι ίδιες οι διοικήσεις που σε παλαιότερα χρόνια ενέκριναν, είτε μιλήσουμε για το πετρέλαιο, είτε μιλήσουμε για τη βενζίνη, πήραν εγκρίσεις. Όποια πηγή ενέργεια σήμερα έχει εκμεταλλευτεί ο άνθρωπος και οποιαδήποτε τεχνολογία πήρε έγκριση από μηχανισμούς που στην ουσία προστάτευαν το περιβάλλον, τελικά δεν το προστάτευαν το περιβάλλον. Και τώρα έχετε μια καινούργια διαδικασία η οποία στην ουσία αυτή θα το προστατεύσει συγκριτικά με τις υπόλοιπες. Μα ο κάθε πολίτης αντιλαμβάνεται, κύριε Μενεγή, ότι όταν τοποθετείς μια ανεμογεννήτρια μέσα στο πράσινο, αφαιρείς κομμάτι του περιβάλλοντος για να τοποθετήσεις μια ανεμογεννήτρια στην προκειμένη περίπτωση, η οποία τι θα σου φέρει περισσότερη ενέργεια από ό,τι σου δίνει το ίδιο το περιβάλλον? Έχετε συνδυάσει το natura, τη φύση, μόνο με ό,τι βλέπετε ως πράσινο, σε ένα βουνό, σε μια τεράστια έκταση. Κοιτάτε μόνο την χλωρίδα στην ουσία, δεν κοιτάτε την πανίδα. Δεν κοιτάτε αν αυτός ο συγκεκριμένος χώρος όπως είναι στη Μάνη, που το βουνό είναι ξερό, δεν υπάρχει τίποτα, όμως χιλιάδες αποδημητικά πουλιά περνάνε από εκεί.
Άρα είναι μια τελείως άλλη προσέγγιση αν θα μπορούσαμε να ορίσουμε τι είναι νατούρα, τι δεν είναι νατούρα. Θα μείνω όμως και θα αναφέρω ένα νόμο για να δούμε πώς αρχίζει και στείνεται όλη αυτή η πλατφόρμα. Καταρχήν, θέλω να πω στους τηλεθεατές ότι στην ουσία μιλάμε για μια τεχνική και να το έχουν στο μυαλό τους κατά τη διάρκεια της εκπομπής για να μπορέσουν να κατανοήσουν πλήρως όλο αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Είναι ένα παιχνίδι άδικο το οποίο παίζεται στις πλάτες μας. Άρα στην ουσία είναι ένα project που έχει στόχο και σκοπό, όπως θα αναλύσουμε παρακάτω, τι ακριβώς έχει σε εισαγωγικά προς όφελός μας, για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στα χρήματά μας. Άρα το ζητούμενο σήμερα για όλες αυτές τις διοικήσεις είναι να έχουν ένα project για να πάρουν χρήματα για ιδίων όφελος. Εγώ θα αναφέρω ένα νόμο του 1998, πάω τόσο πίσω, 23 χρόνια πίσω, 15 Απριλίου. Θα αναρωτηθεί κάποιος τώρα αν το 1998 αναφέρεται τώρα η ανεμογεννήτρια. Πάμε όμως να δούμε λίγο τους σκοπούς. Μόνο σε αυτά τα λίγα στοιχεία θα μείνω. Έτσι κι αλλιώς, αν έχετε το συγκεκριμένο ΦΕΚ και μπορεί να το βρει... Το βλέπουμε και οι τηλεθεατές μας. Η ομάδα σας από το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί να το αναρτήσει στις οθόνες και από εκεί και πέρα να είναι στη διάθεση του Έλληνα πολίτη. Άρθρο 1. Σκοπός του παρόντου νόμου είναι η ανάπτυξη των ιδιωτικών επενδύσεων στην Ελλάδα και μέσω αυτών η συμβολή στην επίτευξη των στόχων της περιφερειακής ανάπτυξης, η αύξηση των θέσεων απασχόλησης, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, η αναδιάρθρωση τομέων και κλάδων της παραγωγής, η αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών στον ελληνικό και στον ευρύτερο διεθνή χώρο, η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας. Έχει σημασία ότι οι λέξεις που χρησιμοποίησαν σήμερα για να αποδώσουν το σκοπό του παρόντος νόμου τις ακούμε μέχρι και σήμερα σε όλους αυτούς τους χιλιάδες νόμους που έχουν ψηφιστεί διαχρονικά από όλους τους κομματικούς μηχανισμούς που πέρασαν ως διοίκηση από την δικιά μας Βουλή και διοίκησαν τον τόπο μας. Ανάπτυξη. 1998-2021. Ρωτάω σήμερα. Δώσε μου τα αποτελέσματα, Έλληνα πολίτη, δείξε μου τα δείγματα, μάλλον τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου νόμου και την ανάπτυξη στον τόπο σου. Θέλω να δω την ανάπτυξη, την οποία αναφέρεται, σχεδιάστηκε όλη αυτή η στρατηγική με τον υπάρχον νόμο. Πού τα αποτελέσματα. 20 χρόνια περάσαν. Υπάρχουν. Οι πολίτες που μας βλέπουν, κύριε Μενεγή, αντιλαμβάνονται αυτό που λέτε, γιατί δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα σε όλο αυτό. Και όλα αυτά τα χρόνια πραγματικά μιλούν για επενδύσεις. Θέσεις εργασίας υπάρχουν. Δεν τις έχουμε δει. Δεν έχουμε δει επενδύσεις για να δούμε τις θέσεις εργασίας στη συνέχεια. Άρα επενδύσεις γίνανε. Επενδύσεις γίνανε, κύριε Σουφλερέ. Τα κεφάλαια εγκρίθηκαν. Το θέμα είναι ότι αξιοποιήθηκαν προς όφελος του Έλληνα πολίτη. Εκεί είναι το ζητούμενο. Η ανεμογεννήτρια είναι κάτι το οποίο έγινε. Το είχα ανάγκη να γίνει. Έπρεπε να συμβεί. Εγώ το χρηματοδότησα. Εγώ το χρεώθηκα. Τελικά το ηλεκτρικό μου ρεύμα στο σπίτι, που σήμερα είναι μια καθαρή ενέργεια, την οποία όπως ακριβώς είναι δομημένες οι πόλεις, πάλι από τους ίδιους μηχανισμούς και όπως σχεδιάστηκαν χωροταξικά να είναι συγκεκριμένες πόλεις σε εισαγωγικά, που σήμερα διαβιώνουν οι άνθρωποι, μπορώ σήμερα εγώ να ζήσω χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σίγουρα όχι. Όπως έχει γίνει η πολιτεία μας, σίγουρα όχι. Το κόστος σήμερα επιτρέπει σε κάθε Έλληνα πολίτη να έχει στη διάθεσή του το ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι του για να μπορέσει να ζήσει. Αλλάζω την ερώτηση. Ας προβληματιστεί ο κάθε Έλληνας πολίτης. Λέτε λοιπόν, κύριε Μενεγή, ότι παρόλο που το χρηματοδοτεί ο πολίτης, δεν εισπράττει το αποτέλεσμα της χρηματοδότησης. Μα μιλάμε στην ουσία, κύριε Σουφλερέ, για ένα αγαθό. Κύριε Μενεγή, πριν μου απαντήσετε, θα πρέπει να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγο να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Κυρίες και κύριοι, σε λίγο και πάλι εδώ με τον κύριο Μενεγή. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμι Σόρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνα ανθρώπων. Μυστικά
που οι αποστάτες, δυνάστες των ανθρώπων, κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια, η πανίερη μοναδική, θεή δημιουργή Α. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο. Λέγαμε πριν λίγο για το ότι ο ίδιος ο πολίτης χρηματοδοτεί όλα αυτά τα τεράστια έργα, αλλά τελικά είμαστε στην διαδικασία να αναζητήσουμε αν ο ίδιος ο πολίτης εισπράττει το όφελος όλων αυτών των επενδύσεων. Τελικά, κύριε Μενεγή, ο πολίτης εισπράττει, έχει φθηνότερο ρεύμα? Αυτό το απαντήσει ο κάθε Έλληνας πολίτης από μεριάς του. Ας κοιτάξει το τιμολόγιο σήμερα της όποιας εταιρείας έχει και προμηθεύεται σήμερα το ηλεκτρικό ρεύμα και ας δώσει τις απαντήσεις μόνος του. Είναι δεδομένο όμως ότι το ηλεκτρικό ρεύμα, όπως και το νερό, είναι ένα αγαθό. Είναι ένα αγαθό που στην ουσία θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν προς κάθε Έλληνα πολίτη, όπως και το νερό. Σήμερα δεν μπορούμε εμείς, όλοι οι άνθρωποι, και δει τώρα που βλέπεις σε διοικήσεις να θεωρούν ότι με τη στρατηγική τους, τους νόμους τους και ούτω καθεξής έχουν αναβιβάσει τον τρόπο ζωής του ανθρώπου σε ένα άλλο επίπεδο και πραγματικά σήμερα να ζούμε σε κοινωνίες που στερούμαστε βασικά αγαθά, όπως είναι το ρεύμα, όπως είναι το νερό, όπως είναι η τροφή, όπως είναι η στέγη. Και οι διοικήσεις που ευθύνονται για αυτά τα αποτελέσματα πραγματικά να νομίζουν ότι μάλλον θα πρέπει να τους βραβεύσουμε κιόλας για μια καταχρεοκοπημένη Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι τα αποτελέσματα σήμερα που βιώνουμε μέσα από αυτές τις διοικήσεις. Στο συγκεκριμένο νόμο αναφέρεται, κύριε Σουφλερέ, ότι για την πραγματοποίηση των υπαγόμενων στις διατάξεις του παρόντος νόμου επενδύσεων, προγραμμάτων και επιχειρηματικών σχεδίων, η επιχορήγηση που συνιστάται στη δωρεάν παροχή από το δημόσιο χρηματικό ποσού για την κάλυψη τμήματος ενισχυόμενης δαπάνης. Επιδότηση των τόκων πάλι από το δημόσιο. Και για να μην μακρηγορώ, θα πάω και στην επόμενη σελίδα που θα δείτε πού αναφέρεται δαπάνες επενδύσεων για αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υποκατάσταση υγρών καυσίμων, ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα, επεξεργασμένα απορριπτόμενα υλικά από εγχώριες βιομηχανίες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ούτω καθεξής. Αυτό είναι στη διάθεσή σας. Μπορείτε να μπείτε στο Εθνικό Τυπογραφείο, να κατεβάσετε τον νόμο, να τον μελετήσετε, να τον διαβάσετε. Είναι μία απόδειξη, ένα στοιχείο που υπάρχει από το 1998 εκεί. Και στην ουσία είναι ένα στοιχείο μιας πλατφόρμας που έχει στηθεί όλα αυτά τα χρόνια για να φτάσουμε στο σήμερα, που 2021 έχουμε αντίδραση του Έλληνα πολίτη. Θα δούμε διαχρονικά, δεν θα δημοσιεύσω στην εκπομπή σας άλλους νόμους, θα το κάνω σε επόμενες εκπομπές, αλλά θα δούμε ότι διαχρονικά, γιατί ψηφίζεται το 1998, αρχίζουμε και κάνουμε μία στροφή στην ουσία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από τη μία. Από την άλλη θα δούμε ότι αυτό το κάνουν σχεδόν όλες οι χώρες, μέχρι που παίρνει θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2001 και με οδηγία στην ουσία που περνάει μέσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στην ουσία επιτάσσει την Ελλάδα να συμφωνήσει με μια τέτοια στρατηγική, να δημιουργήσει όλους τους επιμέρους μηχανισμούς και να μπορέσει άμεσα στην ουσία να υλοποιήσει όλα αυτά τα αιωλικά πάρκα σε όλη την Ελλάδα. Αλλά το 1998 μέχρι να φτάσουμε στο αποτέλεσμα και στην εμφάνιση υπάρχει μια περίοδος μελέτης. Υπάρχει μια περίοδος που θα πρέπει να διαπιστώσουν μέσα από έρευνες, μέσα από μελέτες, που μπορεί να ευδοκιμήσει ένα αιωλικό πάρκο για να έχει τα μέγιστα αποτελέσματα και τη μέγιστη στην ουσία απόδοσης
ηλεκτρικής ενέργειας. Θα εκπλαγείτε με τις αποδείξεις και τα στοιχεία σε επόμενες εκπομπές. Θα αναφέρω έναν τόπο που δυστυχώς θα πω τα τελευταία χρόνια τον ακούμε μόνο όταν υπάρχει μία πυρκαγιά εκεί και στην ουσία σχεδόν έχει καεί ολόκληρη η Εύβοια. Και γιατί η Εύβοια, και γιατί να καεί η Εύβοια. Θα δούμε ότι μέσα από όλες αυτές τις μελέτες που έχουν συμβεί και σήμερα δε, η Εύβοια, συγκεκριμένα νομός Εύβοιας, πρωτοστατεί, ενώ είπαμε ξεκινήσαμε από την Κρήτη, πρωτοστατεί σήμερα η Εύβοια στα αιωλικά πάρκα σε όλη τη χώρα. Τι εννοείται κύριε Μενεγή, ότι η στρατηγική υπερήχε μέσα και πυρκαγιά η οποία δεν ξέρω τι είχε η στρατηγική, εάν ήταν αυτή η στρατηγική. Εγώ γνωρίζω κύριε Σουφλερέ ότι τύχη δεν υπάρχει. Εγώ σήμερα έχω στοιχεία μπροστά μου που στην ουσία ορίζουν περιοχές και θα τα βγάλω σε επόμενες εκπομπές δημόσια και είναι νόμοι ψηφισμένοι. Από το ίδιο το υπεχοδέ που ορίζει πού ακριβώς πρέπει να γίνουν αιωλικά πάρκα. Αυτό τώρα που... αν εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή στη συγκεκριμένη περιοχή είχε δασική έκταση, είχε περιοχή Natura, τι είχε. Δεν μπορώ να διανοηθώ ποιος είναι αυτός που ψήφισε ένα νόμο και έδωσε άδεια σε μια ιδιωτική εταιρεία να κατασκευάσει αυτό το μόρφωμα εκεί και να μου διαλύσει εμένα το περιβάλλον. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Τώρα αν μέσα σε αυτό το χρονικά διαστήματα αποτύχει σε συγκεκριμένες περιοχές, σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές, με ένα τέτοιο κλίμα και με τέτοιες, αν το θέλετε, που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις για να μπορέσει να έχει απόδοση ένα υλικό πάρκο, καήκανε, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Ας βγάλει τα συμπεράσματά του κύριε Σουφλερέ, ο Έλληνας πολίτης, τελικά τι συμβαίνει στη χώρα του. Πάντως ότι έχουμε πρόβλημα σήμερα στην υγεία και η υγεία στην ουσία συνδυάζεται απόλυτα με το περιβάλλον και σήμερα ναι, πραγματικά, ο χώρος μας ολοένα και γίνεται αφιλόξενος πια για μας, είναι δεδομένο. Και τα αποτελέσματα σήμερα μπορούμε να τα δούμε μέσα στην κοινωνία μας. Κατανοητό. Το τι συμβαίνει στις μέρες μας, το τι συμβαίνει στα τελευταία χρόνια. Κατανοητό κύριε Μενεγή, αλλά θέλω να επιστρέψω λίγο σε αυτό που είπατε πριν. Υπάρχει δηλαδή νόμος που αποτυπώνει περιοχές τις οποίες αργότερα στις μέρες μας σήμερα βλέπουμε να ξεφυτρώνουν αιωλικά πάρκα. Εγώ θα αναρτήσω τον πίνακα όπως ακριβώς αναφέρεται μέσα στο ΦΕΚ με όλες τις περιοχές. Συγκεκριμένα ο νόμος που αναφέρομαι είναι το 2008. Μην νομίζετε ότι είναι κάποιος νόμος ο οποίος ήταν πέρσι, πρόπερσι και δεν ξέρω και εγώ πότε. Άρα πάμε πίσω. Πάμε μια δεκαετία πίσω. 13 χρόνια πριν. Άρα θα δούμε πώς ορίζονται οι συγκεκριμένες περιοχές. Γι' αυτό σας είπα το 98, πήγαμε στο 8. Έχει τεράστια όμως σημασία. Αυτό που θέλω να δείξω είναι όλη η πλατφόρμα. Εγώ δεν θέλω να σταθώ ούτε στην ιδιωτική εταιρεία που τη συναντάω. Είτε εδώ ειδικό δίκτυο, θα συναντήσω μια τέρνα, θα συναντήσω ένα Μυτιλινέο, είτε εδώ αεροδρόμιο, είτε εδώ ένα αιωλικό πάρκο, θα συναντήσω τις ίδιες εταιρείες. Είναι δεδομένο σήμερα ότι για να μπορέσει η διοίκηση της χώρας μου να πάρει χρήματα από τα δικά μου ταμεία, τα ταμεία των Ελλήνων πολιτών, τα ταμεία του δημοσίου στην ουσία, είναι δεδομένο ότι τα διοχετεύει σε δικές της εταιρείες. Το είναι δεδομένο, είναι κάτι οφθαλμοφανές, κάτι που μπορεί να διαπιστώσει ο Έλληνας πολίτης. Δεν μπορώ να σταθώ στην Τέρνα και στην κάθε Τέρνα και στην κάθε μία εταιρεία που στην ουσία έγινε με πλάτες του ελληνικού δημοσίου, της διοίκησης, όχι όλων εμάς. Άρα του δόθηκε η δυνατότητα και σήμερα του δίνουν χρήματα, χορηγήσεις και ό,τι άλλο χρειάζεται και στην ουσία υπάρχει ένα τεράστιο μεροκάματο. Μένω στο δεδομένο ότι αυτά τα χρήματα είναι δικά μας, είναι διαχειρίζονται τα χρήματά μας, χρεώνουν εμάς και τα παιδιά μας με αυτή τη διαχείριση. Εμείς δεν κερδίσαμε ποτέ τίποτα, απλά έχουμε μία ταλαιπωρημένη πια Ελλάδα, ένα χώρο ο οποίος βρισκόμαστε και θερινούς μήνες, δηλαδή έχει καταντήσει, γιατί είναι πραγματικά κατάντια, να θεωρούμε ότι είναι φυσιολογικό κάθε θερινή περίοδο να καίγεται ένα δάσος της χώρας.
Δηλαδή δεν μπορώ να το κατανοήσω αυτό το πράγμα. Και να είναι φυσιολογικό. Και ο πολίτης, κύριε Μενέγη, πού βρίσκεται σε όλο αυτό? Αν είναι ο πολίτης που πληρώνει όλα αυτά, όπως λέτε, και τελικά ο πολίτης δεν εισπράττει τίποτε, αλλά απέναντίας περιμένει, όπως λέτε, κάθε καλοκαίρι να καταστραφεί ακόμη περισσότερο. Δηλαδή, πού βρίσκεται ο πολίτης σε όλο αυτό? Ο πολίτης τώρα θα αρχίσει να αντιληφθεί και τώρα αρχίζει και κατανοεί ότι όλη αυτή η στρατηγική όλων των κομματικών μηχανισμών που βρίσκονται μέσα στη Βουλή ή που ήταν μέσα στη Βουλή, που πέρασαν εν πάση περιπτώσει από το τιμόνι της χώρας, οφείλονται για αυτά τα άσχημα αποτελέσματα που ο ίδιος πια βιώνει και με επιπτώσεις στην υγεία του. Άρα ευθύνονται αυτοί. Εάν οποιαδήποτε τεχνική, τεχνολογία, οποιαδήποτε, αν το θέλετε, διαδικασία για το οτιδήποτε, προκάλεσε θάνατο, προκάλεσε βλάβες στην υγεία του ανθρώπου, προκάλεσε βλάβες στο περιβάλλον. Ευθύνονται, κύριε Σουφλερέ, οι διοικήσεις. Θα μπήκανε ποτέ σε μια διαδικασία επανόρθωσης? Μπήκαμε στη δημιουργία τι? Χημικών σκευασμάτων, τα οποία ενδεχομένως έρχονται να λύσουν τα προβλήματα υγείας που οι ίδιοι προκάλεσαν. Που οι ίδιοι προκάλεσαν μέσα από αυτή την άθλια διατροφή που κάνουμε. Αυτόν τον άθλιο τρόπο ζωής που έχουμε. Μα σήμερα, κύριε Σουφλερέ, μιλάμε για ένα καύσωνα που ταλανίζει τη χώρα. Και διερωτώμε. Βρίσκομαι στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Έχουν επενδυθεί δισεκατομμυρία των δισεκατομμυρίων. Αίμα και υδρότας, πλούτος δικός μας. Και είναι πραγματικά ένα αμόρφωμα, μία τσιμεντούπολη που ο χώρος μου δεν αναπνέει από πουθενά. Τελικά μου φταίει το καλοκαίρι, μου φταίει ο ήλιος. Μου φταίνε όλες αυτές οι κατασκευές και όλη αυτή η γελιότητα που χτίστηκε για να γίνει ο χώρος που εγώ θα στεγάσω την οικογένειά μου και θα ζήσω σε μια τσιμεντούπολη που δεν αναπνέω από πουθενά. Άρα δεν γνωρίζουμε. Τότε όλοι αυτοί οι μηχανισμοί δεν γνώριζαν ότι άμα τσιμεντώσεις και βάλεις μια τεράστια καπότα πάνω στον πλανήτη, δεν θα αναπνέει από πουθενά και θα έχει επιπτώσει σε μένα, τον άνθρωπο. Αλλάζει όλο αυτό, κύριε Μενέγη. Το χέρι μας δεν είναι, κύριε Σουφλερέ. Μπορεί να αλλάξει όλο αυτό. Γιατί δεν είναι μια διαδικασία 5 και 10 ετών. Είναι, κύριε Σουφλερέ, αυτή η διαδικασία είναι τα τελευταία 100 χρόνια, για να μην πάμε και πιο πίσω. Και τώρα κορυφώνεται και βλέπουμε πιο έντονα τα άσχημα αποτελέσματα όλων των διοικήσεων διαχρονικά. Δεν μπορώ να βγάλω μια διοίκηση της χώρας και να πω αυτή ήταν καλή. Είναι μια συνέχεια όλων των διοικήσεων. Η μία έδινε τη σκυτάλη στην άλλη για να φτάσουμε σήμερα σε αυτό το διατάφτα που αντικρίζουμε όλοι οι Έλληνες πολίτες. Και σήμερα διαπιστώνουμε ότι δεν πάει άλλο. Το ερώτημα είναι το εξής. Θέλεις υγεία? Βεβαίως. Όλοι θέλουμε υγεία. Θέλει. Ο Έλληνας πολίτης σήμερα τον ρωτάω και τον κοιτάω κατά μάτα. Θέλεις την υγεία σου? Θέλεις τον πλούτο σου? Θέλεις την ασφαλιά σου? Θες τη δύναμή σου? Θέλεις αυτό το τεράστιο πλούτο που ματώνεις και εργάζεσαι καθημερινά για να τον αποκτήσεις? Και αν το θέλεις, το συλλογικό συμφέρον σήμερα, σε αυτό το μεγάλο κουμπαρά, προσφέρουμε όλοι. Τι κι αν είμαστε κομμουνιστές, τι κι αν είμαστε νεοδημοκράτες, πασοκατζίδες, αεκατζίδες, ολυμπιακοί, παοκτζίδες, βάζω όποια ομάδα θέλετε. Από τη στιγμή σήμερα που οικονομικά είμαστε ενεργοί και κάνουμε συναλλαγές καθημερινά, γιατί ναι, πολιτικά είμαστε αδρανοποιημένοι, δεν μετέχουμε πολιτικά, γι' αυτό κάνουν ότι γουστάρουνε, αυτό είναι και το ζητούμενο, να ενεργοποιηθούμε και σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά οικονομικά είμαστε ενεργοί. Εμείς γεμίζουμε αυτά τα ταμεία. Θα δίνατε ποτέ, κύριε Σουφλερέ, πρόσβαση σε αυτούς τους ανθρώπους να διαχειριστούν τα χρήματα που μοχθείτε εσείς καθημερινά? Προσωπικά, για εσάς και για την οικογένειά σας, όπως αυτοί θέλουν? Σίγουρα όχι, δεν θα το έκανα. Στο συλλογικό κομμάτι γιατί το κάνουμε? Γιατί το επιτρέπουμε? Γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Μενέγη? Πρέπει να αλλάξει. Συμβαίνει γιατί έχουμε αδρανοποιηθεί και ποτέ δεν είχαμε τη δυνατότητα να δράσουμε συλλογικά. Όλοι οι κομματικοί μηχανισμοί στην ουσία χρηματοδότησαν και επένδυσαν πάντω στο κομμάτιασμα της χώρας μας, κύριε Σουφλερέ. Το συγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα, σε εισαγωγικά, σίγουρα έχει προωθηθεί μέσα από προεκλογικές καμπάνιες του εκάστοτε κομματικού μηχανισμού. Ότι είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο θα φέρει χρήματα σε ποιον? Θα φέρει τα χρήματά μου, θα χρεώσει εμένα. Εγώ πότε θα τα ξαναδώ? Εγώ τι θα κερδίσω σαν Έλληνας πολίτης? Διερωτώ μου μέχρι και σήμερα τι έχω κερδίσει για έναν δρόμο που είναι ιδιωτικός,
που όπου και να κινηθώ σήμερα πληρώνω για τιμολόγια ενέργειας που πραγματικά ματώνω. Άρα σήμερα ως άνθρωπος εργάζομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Για να έχω την ενέργειά μου, όση ενέργεια χρειάζομαι στην ουσία για να μπορώ να εργάζομαι. Δηλαδή σήμερα τα έσοδά μου και αυτά που με μόχθω σήμερα μπορώ να εισπράξω από την εργασία μου φτάνουν μεταβίας για την ενέργειά μου, μετακίνηση, για τις ανάγκες του σπιτιού και για την τροφή μου. Και αυτό το λέμε ζωή. Αυτό το λέμε ότι είναι φυσιολογικό. Και στην ουσία τα λέμε φτάνει, δεν εννοούμε κατά μονάς. Ενδεχομένως να συμβάλλει σε αυτό και η σύζυγος. Και αν δεν μπορεί και δεν επαρκούν τα χρήματα, τότε βλέπουμε ότι όλη η οικογένεια συμβάλλει σε αυτό. Σωστά, το βλέπουμε. Το τελευταίο υπάρχει διάστημα... ένα τεράστιο πρόβλημα σήμερα μέσα στην κοινωνία. Το τελευταίο διάστημα το βλέπουμε κατά κόρον αυτό να συμβαίνει, κύριε Μενεγή. Δεν γίνεται φτάσαμε να μας αφήνει όλος... αδιάφορους όμως. Φτάσαμε όμως στο τέλος της εκπομπής, κύριε Μενεγή. Θέλω να σας ευχαριστήσω εδώ και να ανανεώσουμε το ραντεβού για μια επόμενη εκπομπή. Να μας φέρετε και τα στοιχεία που είπατε για τον νόμο. Είμαι στη διάθεσή σας, κύριε Σουφλερέ, και στις επόμενες εκπομπές, ναι, δεσμεύομαι, θα αναρτήσουμε και τα υπόλοιπα στοιχεία. Είναι χιλιάδες τα στοιχεία, αλλά θα γίνει μια επιλογή για να μπορέσει να κατανοήσει ο Έλληνας πολίτης. Στόχος μου είναι να μπορέσει να κατανοήσει ο Έλληνας πολίτης τι έχει συμβεί και να πάρει θέση. Και η θέση του Έλληνα πολίτη, κύριε Σουφλερέ, σήμερα που με ρωτήσατε, είναι εδώ. Είναι εδώ δίπλα μου. Είναι εδώ δίπλα μου. Εγώ είμαι δίπλα του. Και ο καθένας άνθρωπος πρέπει να έρθει ο ένας δίπλα στον άλλον και να κινηθούμε όλοι μαζί προς μια κατεύθυνση. Προς τη δικιά μας την απελευθέρωση και την εγκαθίδρυση στην ουσία της Ελληνοπολιτείας. Μιας πολιτείας φυσιολογικής για τον ίδιο τον άνθρωπο που τη διαχειρίζεται ο ίδιος ο άνθρωπος. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Δεν αμυφώ, να έχετε καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, όπως είπε πριν λίγο ο κύριος Μενεγής, θα πρέπει να βγούμε όλοι από την θέση που είμαστε, να αναλάβουμε ενεργό ρόλο και να πάρουμε θέση δίπλα ακριβώς από τους ενεργούς πολίτες. Καλή συνέχεια σε όλους. Θα είμαστε εδώ με όλα τα στοιχεία που θα φέρνουμε στην επιφάνεια για όλους εσάς. Καλή συνέχεια σε όλους.